το φυσικό αέριο, που θα μπορούσε επίσης να πάρθει μια απόφαση, είμαστε το ενεργειακό κέντρο της χώρας, θα μπορούσε να έχει πάρθει απόφαση να είμαστε μία από τις πρώτες τρεις περιφέρειες. Είναι δυνατόν στο ενεργειακό κέντρο να μην έρθει το φυσικό αέριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμπαραγωγή και για ό,τι άλλο? Και απ' την άλλη, από τη στιγμή που είμαστε η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ανεργία και οι μελέτες η μία μετά την άλλη λένε ότι θα αυξηθεί κατά 30% η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αν έχουν πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια όπως είναι το φυσικό αέριο, και εμείς είμαστε η περιφέρεια που έχει τη μεγαλύτερη ανεργία και το κλείσιμο των επιχειρήσεων που έχει γίνει αυτή τη χρονιά είναι άνευ προηγουμένου, δεν έχουμε μία παροχή φυσικού αερίου στην περιφέρεια για να πάει στις βιομηχανικές μας περιοχές? Γιατί πραγματικά πού θα πάει να εγκατασταθεί μια νέα επιχείρηση? Θα πάει σε μια βιομηχανική περιοχή που έχει φυσικό αέριο. Και επειδή εδώ το παίρνουν οι περιφέρειες που παίρνουν σε πρώτη φάση είναι οι γειτονικές μας. Ανατολική Μακεδονία, Δάκη, Κεντρική Μακεδονία. Δηλαδή από όλες τις Μακεδονίες μόνο εμείς είμαστε εκτός.